Ακολουθεί η εκπομπή Ιατρικό Απόρριτο με τον Νίκο Ρωσόβουλο. Καλησπέρα αγαπητοί ακροατές του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Είμαι ο Νίκος Ρωσόπουλος και ακούτε την εκπομπή Ιατρικό Απόρριτο. Απόψε κοντά μας ο γναυτοχειρούργος κύριος Βαξεβάνος, αναπληρωτής διευθυντής της γναυτοπροσωπικής χειρουργικής κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Γεώργιος Παπανικολάου. Καλησπέρα κύριε Βαξεβάνα και καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Καλησπέρα και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση τον κύριο Ρωσόπουλο. Ίσως είναι αφορμή, μια που ξεκινάμε αυτή την ωραία εκπομπή, να αναφερθώ σε έναν ευρύτερο τίτλο που έχει η ειδικότητά μας. Η ειδικότητά μας λοιπόν μέχρι το 2003 την ήξεραν οι περισσότεροι. Πριν μας πείτε λίγο για την ειδικότητα, θα ήθελα λίγο να πω το θέμα που θα ασχοληθούμε σήμερα. Είναι οι παθήσεις του στόματος και η γναθοχειρουργική ειδικότητα. Πείτε μας τώρα λίγο τι είναι ακριβώς η γναθοχειρουργική χειρουργική. Η γναθοχειρουργική ήταν ένας τίτλος ο οποίος αφορούσε την ειδικότητα αυτή μέχρι το 2003. Από το 2003 και μετά έχει αλλάξει ο τίτλος, επομένως λεγόμαστε στοματική γναθοπροσωπική χειρουργή. Άρα καλό είναι, πολύ καλά το αναφέρετε σαν γναθοχειρουργό, γιατί ο περισσότερος κόσμος μας γνωρίζει ως γναθοχειρουργούς, αλλά καλό είναι σιγά σιγά να μπαίνει μέσα στο άκουσμα ο ακριβής μας τίτλος, ο σημερινός τίτλος της ειδικότητας, ο οποίος είναι στοματικός γναθοπροσωπικός χειρουργός. Τι περιλαμβάνει? Μάλιστα, ναι, πείτε μας λίγο. Αν είναι και γιατί φύσταται ξεχωριστή ειδικότητα. Η ειδικότητα είναι μια ειδικότητα η οποία έχει μια ιστορία πριν από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Είναι μια ειδικότητα η οποία κατά κάποιο τρόπο δημιουργήθηκε από τις ανάγκες των πολέμων στις αρχές του αιώνα, όπου τα διάφορα κατάγματα ή τα πολεμικά τραύματα τα οποία προκαλούσαν πολύ μεγάλες βλάβες στο πρόσωπο έκαναν αναγκαία τη δημιουργία μιας ειδικότητας η οποία θα αποκαθιστούσε ελλείμματα γνάθων, ελλείμματα προσώπου μαζί με τους πλαστικούς χειρουργούς. Επομένως είναι μια ειδικότητα η οποία στην κυριολεξία γεννήθηκε από ανάγκες πολέμων και βεβαίως σιγά σιγά άρχισε να μεγαλώνει και βεβαίως να ασχολείται και επιπλέον κάποια άλλα αντικείμενα. Πείτε μου έτσι, πώς θα μπορούσα έτσι να αξιοποιήσω αυτή την ώρα που είμαστε εδώ, τι περισσότερο θα θέλατε για να καλύψω έτσι ευρύτερα τι ασχολείται η ειδικότητά μας. Έχω αρκετές ερωτήσεις για να σας υποβάλω σε ανάκριση, ας πούμε. Απλά θέλω να δώσω και τους τρόπους επικοινωνίας. Υπάρχει το τηλεφωνικό μας κέντρο το 2313-022-040. Με email μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μας οι ακροατές στο radio@eolas.org και η σελίδα μας στο Facebook Ιατρικό Απόρριτο. Και εκεί μπορούμε να βρίσκουμε και το αρχείο της εκπομπής. Λοιπόν, ξεκινάω με την επόμενη ερώτηση. Παλιά ήταν η επέκταση της οδοντιατρικής η δικιά σας ειδικότητα? Η δικιά μας ειδικότητα, ναι, όπως πολύ καλά το λέτε, ξεκίνησε από την οδοντιατρική. Αυτό βεβαίως σιγά σιγά θεωρήθηκε ότι είναι λίγο, διότι ο εξειδικευμένος οδοντίατρος σαφέστατα δεν μπορούσε να ανταποκριθεί στις ανάγκες που χρειάζονταν οι ασθενείς. Επομένως, στην πορεία του χρόνου ήταν αναγκαία η λήψη του πτυχίου της ιατρικής. Επομένως, και στη χώρα μας αλλά και στις υπόλοιπες χώρες ευρωπαϊκές και στην Αμερική
είναι απαραίτητο για να είναι κάποιος στοματικός γναθοπροσωπικός χειρουργός να έχει δύο πτυχία. Τι σημαίνει αυτό, πτυχίο ιατρικής και πτυχίο οδοντιατρικής. Και εκτός από αυτές τις δύο, εκτός από αυτά τα δύο τα πτυχία, θα πρέπει σίγουρα να έχει και 5 χρόνια τουλάχιστον εξειδίκευση για να πάρει την ειδικότητα. Είναι λοιπόν μία ειδικότητα η οποία θα μπορούσε να πει ότι είναι η πιο απαιτητική σε επίπεδο χρόνων για να μπορέσει να πάρει κάποιος την ειδικότητα. Και αυτό βέβαια δεν γίνεται μόνο στην Ελλάδα, αλλά γίνεται και στις υπόλοιπες χώρες. Και βέβαια για να την πάρει αυτό στην ειδικότητα κάποιος ειδικευόμενος μπορεί να ξεκινήσει είτε από την οδοντιατρική και να συνεχίσει με την ιατρική, είτε να ξεκινήσει από την ιατρική και να συνεχίσει με την οδοντιατρική. Για την ώρα, για να γίνεις ειδικός, θα πρέπει να έχεις 2 πτυχία. Μάλιστα. Αφορά και τις 2 γνάθους, η ειδικότητά σας. Η ειδικότητά μας αφορά και τις 2 γνάθους, βεβαίως, και την άνω γνάθο και την κάτω γνάθο, και όχι μόνο βέβαια αυτές. Αφορά όλο το σπλαχνικό κρανίο. Τι σημαίνει σπλαχνικό κρανίο? Είναι αυτό το οποίο κατά κάποιο τρόπο είναι το προσωπικό κρανίο. Το κρανίο του ανθρώπου μπορεί να πει κανένας ότι χωρίζεται σε 2 μέρη. Στο εγκεφαλικό κρανίο, αυτό το οποίο περιλαμβάνει τον εγκέφαλο, και το σπλαχνικό κρανίο, το οποίο περιλαμβάνει τα οστά, τον κόγχο, περιλαμβάνει την ανογνάθο, περιλαμβάνει τα οστά της μύτης, τα ζυγωματικά οστά και τόξα, και την κάτω γνάθο. Κατά κάποιο τρόπο υπάρχει ένα επίπεδο το οποίο διαχωρίζει το εγκεφαλικό κρανίο με το σπλαχνικό κρανίο, με τη βάση του κρανίου. Στο εγκεφαλικό ασχολούνται οι νευροχειρουργοί και στο σπλαχνικό ασχολούνται οι στοματικοί και γναθοπροσωπικοί χειρουργοί. Κύριε Βαξεβάνο, εσείς με ποια περιστατικά ασχολείστε και πόσο ευδιάκριτο είναι το αντικείμενό σας ανάμεσα στον γναθοχειρουργό και στον οδοντίατρο, ας πούμε, στους έγκλειστους φρονιμίδες, ποιος έχει αρμοδιότητα? Είμαστε μία διακριτή ειδικότητα και θα μπορούσε να πει κανένας ότι ξεκινάμε από το σημείο ακριβώς στο οποίο δυσκολεύεται χειρουργικά ο οδοντίατρος. Ο οδοντίατρος εκπαιδεύεται στο πανεπιστήμιο για να μπορεί να κάνει τις εξαγωγές των δοντιών, και εάν τυχόν βρει κάποια δυσκολία με τις εξαγωγές, δηλαδή έγκλειστα δόντια ή σοφρονιστήρες ή φρονιμίτες, όπως θέλει κανένας το ακούει ή το έχει ακούσει, είναι κάτι το οποίο ασχολείται ο στοματικός γναθοπροσωπικός χειρουργός. Η ρόλη επομένως του οδοντιάτρου με του στοματικού γναθοπροσωπικού χειρουργού είναι εξαιρετικά διακριτή. Αναφερόμαστε στον στοματικό γναθοπροσωπικό χειρουργό, ο οποίος κάνει περίπου 15 χρόνια για να πάρει την ειδικότητα, ίσως και περισσότερο, και έναν οδοντίατρο ο οποίος ασχολείται με τα δόντια, με τους οδοντικούς ιστούς, και η φίτησή του διαρκεί 5 χρόνια. Η διαφορά λοιπόν είναι πολύ μεγάλη. Με το πρόσωπο εσείς ασχολείστε, ας πούμε, με σπήλους, καλοήθεις και κοήθεις παθείς του δέρματος στο πρόσωπο, μελανώματα και με μπότοξ, επίσης έχω μια ερώτηση. Ασχολούμαστε με το πρόσωπο, είναι μέσα στην ειδικότητά μας, εκπαιδευόμαστε και εκπαιδεύουμε, γιατί εγώ είμαι αναπληρωτής καθηγητής και παλαιότερα ήμουν επιμελητής και διευθυντής, άρα εκπαιδεύω ειδικευόμενους για να μπορέσουν να ασχοληθούν και με σπήλους, να ασχοληθούν και με κακοήθη νεοπλάσματα ή καλοήθη νεοπλάσματα στο δέρμα. Επομένως θα ασχοληθούμε και με μελανώματα. Τα μελανώματα, τα καρκινώματα στο δέρμα δεν είναι κανενός αποκλειστικότητα, καμιάς ειδικότητας. Μπορεί να ασχοληθεί σοβαρά, εφόσον το ξέρει κάποιος χειρουργός, μπορεί να ασχοληθεί σοβαρά εφόσον το ξέρει κάποιος πλαστικός, αλλά το ξέρω ότι εμείς, επειδή εκπαιδευόμαστε γι' αυτό και ασχολούμαστε με αυτό,
είμαστε εξαιρετικά εκπαιδευμένοι στο να ασχολούμαστε και με τέτοιου είδους βλάβες στο δέρμα, στο πρόσωπο. Όσον αφορά για το Botox, γιατί κράτησα την ερώτησή σας, το Botox είναι μία έγχυση μιας ουσίας η οποία προκαλεί μία προσωρινή βεβαίως ακινητοποίηση των μυμικών μυών του προσώπου, η οποία διαρκεί μερικούς μήνες, χρησιμοποιείται ευρέως πλέον για κυρίως για αισθητικούς λόγους. Είναι μια διαδικασία την οποία ξέρουμε και μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Εφαρμόζεται όμως από πολλούς, από πολλές ειδικότητες, κατά κύριο λόγο από πλαστικούς, και εκεί να μείνουμε, δηλαδή να ασχολούνται μόνο γιατροί όπως πλαστική ή στοματική γναθοπροσωπική χειρουργή ή οριλάδες, οτορινολαρυγκολόγοι μπορούν να κάνουν αυτό, ή δερματολόγοι, αλλά να ασχολούνται με την έγχυση Botox, θα πρότεινα και στους ακροατές σας να βρίσκουν μόνο γιατρούς. Μάλιστα, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Κύριε Βαξεβάνε, τώρα θέλω να πάω σε ένα άλλο θέμα. Δημιουργούνται και στις γνάθους. Και ποιος θα αντιμετωπίζει, ενώ ποια ειδικότητα? Η κύστη στις γνάθους είναι δουλειά των στοματικών γνάθοπροσωπικών χειρουργών. Οι οδοντίατροι βεβαίως μπορούν να διαγνώσουν κάποια κυστική βλάβη μέσα στη γνάθο, αλλά δεν έχουν εκπαιδευτεί για να μπορέσουν να τις αντιμετωπίσουν. Επομένως θα τις παραπέμψουν στο στοματικό γναθοπροσωπικό χειρουργό, ο οποίος οφείλει πριν να τις αφαιρέσει να κάνει τον αναγκαίο απεικονιστικό έλεγχο, επομένως να γίνουν οι αναγκαίες ακτινογραφίες, οι οποίες είναι από πανοραμικές ακτινογραφίες και εφόσον είναι πολύ μεγάλες οι κύστες, να φτάσουμε και με αξονικές τομογραφίες κονικής δέσμης ή αξονικές τομογραφίες σπλαχνικού κρανίου, και εφόσον γνωρίζει και διαγνώσκει ο γναθοπροσωπικός χειρουργός την κύστη, επόμενο είναι ότι κάποια ώρα θα τη χειρουργήσει. Απλώς οι κύστες είναι ευρήματα τα οποία συχνά είναι αδιάγνωστα και μπορεί να ανακαλυφθούν κυρίως από τον οδοντίατρο, στον οποίο θα καταφύγει ο ασθενής είτε για να κάνει κάποια οδοντική εργασία είτε για να βάλει κάποια οδοντοστοιχεία, και εφόσον είναι σωστός ο οδοντίατρος θα του κάνει και μια τυπική ακτινογραφία. Εκεί λοιπόν μπορεί να υπάρχουν εκτεταμένες κύστες οι οποίες είναι αδιάγνωστες και βεβαίως χρειάζονται αντιμετώπιση και παραπομπή στον ειδικό. Εσείς ασχολείστε με την τοποθέτηση αφυτευμάτων? Η στοματική γνατοπροσωπική χειρουργή είναι η κατεξοχήν γιατροί που ασχολούνται με την τοποθέτηση αφυτευμάτων. Τα εμφυτεύματα είναι μια σύγχρονη αντιμετώπιση, σύγχρονη μέθοδος αντιμετώπισης ελλειμμάτων στις φακνιακές αποφύσεις των γνάθων. Παλαιότερα οι οδοντίατροι τοποθετούσαν γέφυρες όταν υπήρχαν ελείποντα δόντια, όταν δεν υπήρχαν δόντια, επομένως υπήρχε έλλειψη και επομένως υπήρχε κενό. Τώρα σίγουρα ο κόσμος γνωρίζει ότι υπάρχει δυνατότητα να τοποθετήσει κάποιος εμφυτεύματα, τα οποία είναι η σύγχρονη μέθοδος αντιμετώπισης, και ο στοματικός γναθοπροσωπικός χειρουργός είναι ο πλέον κατάλληλος να το αντιμετωπίσει, γιατί γνωρίζει πώς θα τοποθετήσει τα εμφυτεύματα και βεβαίως γνωρίζει να αποφύγει τις όποιες επιπλοκές. Είναι αλήθεια όμως ότι πολλοί οδοντίατροι ασχολούνται με εμφυτεύματα κάνοντας κάποιο σεμινάριο κάποιων ωρών, αλλά αυτό που είναι βέβαιο και το ξέρουμε γιατί το αντιμετωπίζουμε και στο νοσοκομείο Παπανικολάου και στα διάφορα άλλα νοσοκομεία της χώρας, όπως επίσης και στα ιδιωτικά μας είτε ιατρία είτε στις ιδιωτικές κλινικές, γνωρίζουμε και αντιμετωπίζουμε συνήθεις επιπλοκές, δηλαδή πολύ συχνά τραυματίζονται νεύρα ή δημιουργούνται ή τοποθετούνται εμφυτεύματα σε λάθος θέση ή βρίσκονται και μέσα στο ιγμόριο.
Αυτές οι επιλογές που αναφέρατε είναι πολύ σοβαρές. Είναι σοβαρές γιατί εξαρτάται βεβαίως από τον τρόπο με τον οποίο τοποθετούνται. Είναι σοβαρές. Υπάρχει, είναι αυτό που λέμε ή αυτό που συζητάμε χρόνο με το χρόνο και αναπτύσσεται αυτή η αίσθηση της ποιότητας ζωής. Επομένως, αν τυχόν το προσπαθήσει κάποιος, έχοντας με αυτή την οικονομική κρίση την οποία ζούμε, μαζεύοντας κάποια χρήματα για να μπορέσει να τοποθετήσει τα εμφυτεύματα, καταλαβαίνετε ότι το κάνει αυτό για την ποιότητα ζωής του, για να μπορεί να τρώει καλύτερα, να μπορεί να αρθρώνει λόγω καλύτερα, να μπορεί να αισθάνεται καλύτερα και να υπάρχει και μια αισθητικότητα καλύτερη. Άρα λοιπόν κάνει μια προσπάθεια. Αν τυχόν από αυτή την προσπάθεια κάποιος, συνήθως ο οδοντίατρος, τοποθετήσει κάποια εμφυτεύματα σε λάθος θέση και προκαλέσει προβλήματα, είτε γιατί τραυματίσει κάποιο νεύρο, είτε γιατί δεν τα τοποθετήσει σωστά και πέσουν τα εμφυτεύματα. Δεν είναι σπάνιο αυτό. Είτε γιατί τα τοποθετεί με τέτοιο τρόπο ώστε να μπαίνουν μέσα στο υγμόριο και να δημιουργούν υγμορίτιδες. Άρα λοιπόν αυτές είναι επιπλοκές, οι οποίες σαφέστατα δεν είναι θανατηφόρες, ούτε είναι πολύ πολύ σοβαρές, αλλά σαφέστατα δημιουργούν πρόβλημα ποιότητα ζωής. Κύριε Παξεβάνο, θέλω να μου πείτε τι είναι οι ακροριζεκτομές. Ακροριζεκτομές είναι οι χειρουργικές επεμβάσεις οι οποίες μπορούν να γίνουν μερικές φορές από εξειδικευμένους οδοντιάτρους, αλλά κατά κύριο λόγο από στοματικούς γνωθοπροσωπικούς χειρουργούς, γιατί γίνονται, για να μπορέσουν να αφαιρεθούν ακροριζικές αλλοιώσεις. Πολλές φορές ένα δόντι νεκρώνεται και αν τυχόν δεν απονευρωθεί σωστά και έγκαιρα, είναι πολύ πιθανόν στο τέρμα της ρίζας, το ακρορίζιο δηλαδή, να δημιουργηθεί μια κυστική βλάβη η οποία με τα χρόνια μπορεί να μεγαλώσει. Γι' αυτό λοιπόν αυτό το οποίο λέμε ακροριζεκτομή, εννοούμε ότι θα γίνεται μια χειρουργική παρέμβαση με τοπική αναισθησία συνήθως, γίνεται η αφαίρεση της ακροριζικής αλλοίωσης και επανέρχεται ο κρυμνός τον οποίο δημιουργεί ο στοματικός γνωθοπροσωπικός χειρουργός, επαναλαμβάνω, για να υπάρχει μια ασφαλής αντιμετώπιση. Σίγουρα υπάρχουν οδοντίατροι οι οποίοι είναι εξειδικευμένοι και πολύ σοβαροί, οι οποίοι μπορούν να ασχοληθούν επίσης με ακροριζεκτομές, αλλά δεν είναι η πλειονότητα των οδοντιάτρων. Θα μας πείτε λίγο τι είναι οι οστεομελίτιδες. Οι οστεομελίτιδες είναι οι φλεγμονές του μυελού των οστών. Αυτό που λέει και η λέξη. Είναι μια πάθηση η οποία μπορεί να συμβεί είτε γιατί υπάρχει μια κάκωση μέσα στο οστό, υπάρχει μια φλεγμονή, δεν αντιμετωπίζεται έγκαιρα και βεβαίως μπορεί να εξελιχθεί σε μια κακή εμπειρία για τον ασθενή. Να κρατήσουμε από τις οστεομυελίτιδες κατά κύριο λόγο τις οστεονεκρώσεις, οι οποίες οφείλονται στη λήψη κάποιων φαρμάκων πάρα πολύ χρήσιμων για διάφορες παθήσεις, αλλά μπορεί από τη λήψη αυτών των φαρμάκων να υπάρξουν κάποιες παρενέργειες. Συχνά λοιπόν βλέπουμε σε ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό ασθενείς οι οποίοι παίρνουν διφοσφωνικά για οστεοπόρωση, αλλά όχι σε τόσο μεγάλο ποσοστό, όσο ασθενείς οι οποίοι παίρνουν διφοσφωνικά φάρμακα, δηλαδή ιδιαίτερα χρήσιμα για οστικές μεταστάσεις, ασθενείς δηλαδή ογκολογικοί, καρκινοπαθείς, είτε από τον προστάτη, είτε από το μαστό, είτε από τον τράχυλο της μήτρας, είτε από τον πνεύμονα, παίρνουν τα χημειοθεραπευτικά φάρμακα και όχι μόνο, και τα διφοσφωνικά φάρμακα τα οποία είναι ιδιαίτερα χρήσιμα για τις οστικές μεταστάσεις. Ένα ποσοστό λοιπόν αυτό μπορεί να δημιουργήσει μία οστεονέκρωση, εφόσον βεβαίως
ο ασθενής δεν κάνει μία σχολαστική στοματική υγιεινή ή προτού αρχίσει αυτή τη θεραπεία, να πάει να καθοδηγηθεί από τον ογκολόγο παθολόγο του σε οδοντίατρο. Είναι η δουλειά του οδοντίατρου εδώ, ο οποίος θα κάνει μια πολύ καλή στοματική υγιεινή, θα αφαιρέσει οποιοδήποτε παθογόνο αίτιο ώστε να μην προκληθεί στην πορεία του χρόνου μια οστεονέκρωση, επομένως κάκωση στο οστό της γνάθου. Η ακτινοθεραπεία επηρεάζει. Η ακτινοθεραπεία επηρεάζει. Έχουμε λοιπόν την οστεοακτινονέκρωση. Είναι μια πάθηση ιδιαίτερα σοβαρή. Πολλοί συνάνθρωποι μας ακτινοβολούνται στην περιοχή του στόματος των γνάθων. Εφόσον δεν προσέξουν ή δεν είχαν προσέξει για να αντιμετωπίσουν έγκαιρα οποιοδήποτε πρόβλημα οδοντιατρικό, είναι πιθανόν μετά την ακτινοθεραπεία να χρειαστεί να βγάλουν κάποιο δόντι ή να απονευρώσουν κάποιο δόντι ή να ασχοληθεί ο οδοντίατρος με τα δόντια τα οποία δεν είναι σε καλή κατάσταση. Αν τυχόν λοιπόν έχουμε μία κάκωση μέσα στη γνάθο, τότε επειδή είναι ιδιαίτερα επιβαρημένη η οξυγόνωση της γνάθου, είναι πιθανότατα να επιμολυνθεί. Και εφόσον επιμολυνθεί, να έχουμε μία νέκρωση του οστού και επειδή οφείλεται σε ακτινοθεραπεία, να έχουμε οστεοακτινονέκρωση. Ήθελα να ρωτήσω, εκτός από το οστικό μέρος, ασχολείστε και με φλεγμονές ενδοστοματικές και μιλάω για την πλενογόνο. Βεβαίως ασχολούμαστε, γιατί σας είπα και προηγουμένως ότι ασχολούμαστε με οτιδήποτε που έχει σχέση μέσα στο στόμα, και φυσικά ασχολούμαστε με φλεγμονές στη στοματική κοιλότητα, οι οποίες όμως δεν περιορίζονται στην στοματική κοιλότητα, μπορεί να επεκταθούν σε διάφορα διαστήματα του τραχύλου ή του προσώπου. Επομένως μπορεί να έχουμε κάποιες οδοντογενείς φλεγμονές που μπορούν να εξελιχθούν σε αποστήματα και συχνά παραπέμπονται ασθενείς με τέτοιου είδους αποστήματα από οδοντιάτρους για να μπορέσουμε να αφαιρέσουμε το υπέτειο δόντι, να μπορέσουμε να κάνουμε σχάση του αποστήματος που συχνά χρειάζεται γενική αναισθησία και φυσικά να δώσουμε την κατάλληλη αντιμικροβιακή χημειοθεραπεία. Υπάρχουν συγγενείς παθείς στη στοματική περιοχή και αν ναι, ποιες είναι αυτές? Υπάρχουν συγγενείς παθήσεις, αυτές τις οποίες ίσως θα μπορούσε ο ακροατής ή ακροατές μας να... κάποιος ακροατής που έχει πρόβλημα στο συγγενικό του περιβάλλον να θυμηθεί ότι υπάρχουν κάποιοι όροι οι οποίοι έχουν περάσει μέσα στο ελληνικό κοινό και όχι μόνο. Υπάρχουν λέξεις λαγόχυλος και λυκόστομα, οι οποίοι για κάποιο λόγο τέθηκαν κάποτε γιατί κάτι θύμιζαν με τα αγαπημένα αυτά ζωάκια ή τα άγρια αυτά ζώα όπως το λύκο ή το λαγό. Έχουμε λοιπόν χίλεοσχιστίες, έχουμε χίλεογνάθο υπερόιος χιστίες, είναι συγγενείς ανομαλίες οι οποίες διαπιστώνονται είτε στη διάρκεια της κύησης και επομένως μπαίνει ένα βαρύ φορτίο στην μητέρα και στον πατέρα και στο συγγενικό περιβάλλον, ότι πιθανό να γεννηθεί ένα παιδί το οποίο θα έχει πρόβλημα χιστίας. Αυτό βεβαίως δεν είναι κάποιος λόγος δεν είναι κάποιος λόγος για να διακοπεί η κύηση. Υπάρχουν λύσεις, υπάρχει αντιμετώπιση για τέτοιου είδους παθήσεις. Εδώ θα κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, γιατί ακολουθεί και το σύντομο δελτίο ειδήσεων με τη Μιλένα Αβραμόβιτς. Ξανά κοντά σας μετά το δελτίο. Θέλω να θυμίσω ότι έχουμε μαζί μας τον πληρωτή διευθυντή, τον κύριο Κωνσταντίνο Βαξεβάνο, που είναι στη γνωθοπροσωπική χειρουργική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Γεώργιος Παπανικολάου. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας είναι το 2313-022-040. Το email της εκπομπής είναι το radio@papakioelas.org.
και μπορείτε να μας στέλνετε και μηνύματα στη σελίδα σας στο Facebook Ιατρικό Απόρριτο. Λοιπόν, κύριε Βαξεβάνο, θέλω να ξεκινήσω με μια ερώτηση που ήρθε στο, κατά το διάλειμμα, που ρωτάνε για τα αποστήματα, πόσο επικίνδυνα είναι και τι τα προκαλεί. Φαίνεται παράξενο, αλλά τελικά μπορεί να εξελιχθούν σε επικίνδυνες καταστάσεις. Τα αποστήματα οφείλονται, τα αποστήματα είναι οδοντογενούς αιτιολογίες κατά κύριο λόγο. Φτάνουν στο νοσοκομείο, στην Πανεπιστημιακή Κλινική του Νοσοκομείου Παπα-Νικολάου, του οποίου είμαι μέλος ως αναπληρωτής καθηγητής, και είναι μερικές φορές επικίνδυνα, εξελίσσονται επικίνδυνα. Δεν ξέρω τι είναι εκείνο το οποίο έχει φτάσει να, να εξελίσσεται ο αριθμός των ασθενών, να μεγαλώνει ο αριθμός των ασθενών ο οποίος φτάνει στην κλινική με τόσο μεγάλα αποστήματα. Πιθανότατα αυτό να οφείλεται στην κρίση, στο γεγονός, στην οικονομική κρίση εννοώ, στο γεγονός ότι ο ασθενής, ο Έλληνας ασθενής, συνήθως δεν ασχολείται τόσο πολύ με τη στοματική του υγιεινή, το αφήνει, αμελεί να πάει στον οδοντίατρο, ο οποίος είναι ο κατάλληλος για να δώσει λύση, και συχνά μπορεί να νεκρωθεί κάποιο δόντι, να αμελήσει και εκεί, να μην πάρει την κατάλληλη αντιμικροβιακή χημειοθεραπεία, την αντιβίωση δηλαδή, να μην καταφύγει στον οδοντίατρο, ο οποίος είναι αυτός ο οποίος θα ασχοληθεί με αυτό, να μην κάνει έγκαιρα την απονεύρωση. Αυτό σημαίνει ότι κάποια ώρα μπορεί να αρχίσει να πρίζεται, να έχουμε μία διόγκωση δηλαδή, είτε μέσα στο στόμα είτε έξω από το στόμα. Και αν δεν καταφύγει και στο νοσοκομείο, τότε είναι πολύ πιθανό αυτό να εξελιχθεί σε άσχημη κατάσταση, και είναι πολλές οι φορές που έχουμε αναγκαστεί με γενική αναισθησία να ανοίξουμε αποστήματα, και μία ή δύο φορές το χρόνο, δεν σας κρύβω ότι έχουν εξελιχθεί σε θανατηφόρα. Δηλαδή έχουν πεθάνει άρρωστοι από οδοντογενή αποστήματα. Δυστυχώς η δικιά μας κλινική εφημερεύει μόνο μία φορά, εφημερεύει κάθε 4 μέρες, επομένως οι υπόλοιπες μέρες οι ασθενείς αναγκάζονται πηγαίνουν στα άλλα νοσοκομεία της πόλης, όπου θα βρουν την αντιμετώπιση από άλλους συναδέλφους άλλων ειδικοτήτων. Αυτή σαν ειδικότητα υπάρχει μόνο στο Πανικολόγιο Θεσσαλονίκης, σαν κλινική, ας πούμε, που εφημερεύει? Η κλινική που εφημερεύει, η στοματική γνατοπροσωπική χειρουργική του Παπα-Νικολάου, είναι η μοναδική στο χώρο της Θεσσαλονίκης. Αναφέρομαι σε δημόσια κλινική, γιατί υπάρχουν κλινικές σε ιδιωτικά νοσοκομεία. Δυστυχώς υπήρχε μια κλινική στο Θεαγένειο νοσοκομείο που αντιμετώπιζε τον καρκίνο της στοματικής κοιλότητας και όχι μόνον, και του δέρματος του προσώπου και άλλες απαθήσεις. Επειδή συνταξιοδοτήθηκαν οι συνάδελφοι, οι εκλεκτοί συνάδελφοι, περιμένουμε κάποια ώρα η πολιτεία να κάνει το χρέος της, να επαναπροκηρύξει θέσεις στο Θεαγένειο, για να μπορέσουν οι άρρωστοι της Θεσσαλονίκης και όχι μόνο της Βορείου Ελλάδος να βρίσκουν την αντιμετώπιση όσον αφορά τον καρκίνο. Ήθελα να κάνω μια διορθώση. Είστε αναπληρωτής καθηγητής στην κλινική. Παραδρομή έγινε το λάθος. Το ήθελα να πω, κύριε Φαξεβάν, πώς συχνά εμφανίζονται ο καρκίνος στο ενδοστομικά? Ο καρκίνος του στόματος είναι μια παρεξηγημένη πάθηση. Πολλοί κόσμος, και όχι μόνο στη χώρα μας, θεωρεί ότι δεν βγαίνει καρκίνος στο στόμα. Καρκίνος, ξέρετε ότι βγαίνει παντού, σε οποιαδήποτε ιστό του ανθρώπινου σώματος. Σε εμάς συχνά φτάνει σε κακή κατάσταση, γιατί δεν έχει συμπτωματολογία ιδιαίτερη.
Επίσης να πω ότι είναι μια νόσος η οποία αγαπάει τους πολίτες οι οποίοι καπνίζουν πολύ και πίνουν πολύ. Επομένως είναι μια νόσος η οποία σχετίζεται με τέτοιου είδους κακές συνήθειες ή έξεις. Φανταστείτε λοιπόν έναν άρρωστο ο οποίος καπνίζει πολύ, πίνει πολύ, έχει χάσει την γεύση του και επίσης την σωστή, δεν, πολλές φορές δεν περιποιείται το στόμα του. Άρα λοιπόν φτάνει ο καρκίνος να έχει μεγαλώσει, να του δημιουργεί να μην πονάει, και αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα. Πολλές φορές δηλαδή ο καρκίνος δεν πονάει, και παρόλο που έχει μία πολύ μεγάλη βλάβη και ένα μεγάλο έλκος, φτάνει αρκετά καθυστερημένα, και αυτό βεβαίως είναι σε βάρος του. Και παρόλη την προσπάθεια που κάνουμε εμείς για να την αντιμετωπίσουμε, γιατί δεν είναι μόνο να αφαιρέσουμε αυτή τη βλάβη, θα πρέπει να αφαιρέσουμε και τους πιθανόν μεταστατικούς λεμφαδένες. Άρα μπαίνω στην ευκαιρία να πω ότι δεν είμαστε μόνο που ασχολούμαστε με τη στοματική κοιλότητα, τα χείλη, το πρόσωπο, αλλά ασχολούμαστε σαφέστατα και με τον τράχυλο. Υπάρχει ο τράχυλος της μήτρας και υπάρχει ο τράχυλος, ο λαιμός δηλαδή, όπου θα πρέπει να αφαιρέσουμε, κάνοντας λεμφαδενικούς καθαρισμούς, να αφαιρέσουμε πιθανόν μεταστατικούς λεμφαδένες. Τώρα, θέλω να μου πείτε αν υπάρχουν συμπτώματα και πώς ανησυχητικά είναι. Τα συμπτώματα, σας είπα και προηγουμένως, ότι είναι μερικές φορές όχι τόσο σαφή. Γι' αυτό λοιπόν ο άρρωστος καθυστερεί να πάει έγκαιρα στον γιατρό του. Πάντως θα πρέπει να ξέρετε ότι μερικές φορές υπάρχει μία γλωσσοδυνία, δηλαδή πονάει η γλώσσα του. Μερικές φορές υπάρχει ένας κρατήρας στο έδαφος του στόματος και ο άρρωστος δεν μπορεί να αισθάνεται ότι κρατάει τροφές μέσα στο στόμα του, ενώ τρώει, ξεπλένει το στόμα του, παρόλα αυτά παραμένουν τροφές. Άρα κατά κάποιο τρόπο υπάρχει μια κοιλότητα, αυτό θα πρέπει να τον βάλει σε μια υποψία. Επίσης κάτι το οποίο ακόμα και οι γιατροί δεν το ξέρουν, υπάρχει πόνος στο αυτί. Έχουμε λοιπόν αρρώστους οι οποίοι έρχονται καθυστερημένα γιατί αισθάνονται ότι πονάει το αυτί τους, πηγαίνουν στον οτορινολαρυγκολόγο, ο οποίος λογικά θα δει το αυτί, θα δει αν υπάρχει καμιά εξωτερική οτίτιδα ή μέση οτίτιδα, πιθανόν να είναι ήρεμος και να μην ψηλιαστεί κάτι και να μην τον παραπέμψει στον κατάλληλο γιατρό. Επομένως μπορεί να ξεφύγει. Άρα λοιπόν ας συγκρατήσουν οι ακροατές μας ότι εφόσον πονάει το αυτί, και μιλάμε τώρα βεβαίως κάτι όχι συνηθισμένο, αλλά εάν πει ο οτορινολαρυγκολόγος ότι δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα και επίσης δεν έχει κάποιο πρόβλημα με την κροταφογνατική του διάρθρωση, καλό είναι κάποια ώρα να επισκεφτεί έναν οδοντίατρο, να ρίξει μια ματιά, δεν είναι άσχημα, να πάει να δει λίγο τη στοματική κοιλότητα, να τον ψάξει ένας οδοντίατρος. Οι οδοντίατροι είναι πιο ψηλιασμένοι, υποψιάζονται δηλαδή πιο συχνά τέτοιου είδους παθήσεις, και βεβαίως μετά να παραπευθεί στον σωστό γιατρό ή αυτόν που ξέρει καλύτερα την περιοχή, δηλαδή στον στοματικό γνωθό προσωπικό χειρουργό. Έχω ερωτήσει ακροατών, η πρώτη ερώτηση είναι ποιες μορφές καρκίνου είναι πιο σύνηθες και αν έχουν υψηλή κακοήθεια. Συνήθως ο καρκίνος στη στοματική κοιλότητα, και όταν μιλάμε για τη στοματική κοιλότητα θα πρέπει να ξέρετε ότι αναφερόμαστε και στα χείλη. Επομένως ασχολούμαστε σαφέστατα και με τον καρκίνο στο πάνω και στο κάτω κύλο, χείλος και στις συγχυλίες.
αλλά για να απαντήσω στον ακροατή σας, το συνηθέστερο είναι το καρκίνωμα από πλακώδες επιθήλιο. Το 90% των καρκίνων στη στοματική κοιλότητα είναι από πλακώδες επιθήλιο, και βεβαίως υπάρχουν κάποιες διαβαθμίσεις. Υπάρχουν το καλής διαφοροποίησης, που θεωρητικά το ακούτε κιόλας, καλής διαφοροποίησης, έχει ίσως καλύτερη πρόγνωση. Είναι το μέτριες διαφοροποίησης και το χαμηλού βαθμού διαφοροποίησης, το οποίο θεωρείται το χειρότερο από πλευράς πρόγνωσης. Όλα όμως αντιμετωπίζονται εφόσον φτάσει έγκαιρα στον στοματικό γνάθοπροσωπικό χειρουργό. Πάω και στην επόμενη ερώτηση, Κροατή. Ρωτάνε αν συνήθως ο καρκίνος του στόματος είναι πρωτοπαθής ή μεταστατικός. Είναι πρωτοπαθής. Είναι πρωτοπαθής ο καρκίνος στη στοματική κοιλότητα. Να κάνω μία παρένθεση, να ξέρουν οι ακροατές, μπορεί στην Ελλάδα να μην είναι ο πιο συνηθισμένος καρκίνος. Σαφέστατα υπάρχει ο καρκίνος του πνεύμονα, υπάρχει ο καρκίνος του προστάτη, για τις γυναίκες είναι ο καρκίνος του τραχύλου, της μήτρας και του μαστού, και βεβαίως και άλλες μορφές καρκίνου. Στη στοματική κοιλότητα είναι ο έκτος με έβδομος καρκίνος στον ελληνικό πληθυσμό, αλλά αν αναφερόμαστε σε άλλες περιοχές όπως στην Ινδία, θεωρείται ο δεύτερος κατά σειρά συχνότητας, γιατί οφείλεται σε κάποιες κακές διατροφικές συνήθειες. Δηλαδή ασχολούνται, τρώνε καρκεύματα, καπνίζουν ανάστροφα, δηλαδή η κάφτρα του τσιγάρου μπαίνει μέσα στο στόμα και επομένως κάνουν πολύ μεγάλη βλάβη στην υπερώα. Άρα λοιπόν θα πούμε ότι δεν είναι ο συχνότερος σε μας, σαφέστατα, αλλά είναι πάρα πολύ συνηθισμένο στην Ινδία. Δηλαδή χάνονται άνθρωποι πολύ συχνά από καρκίνο του στόματος. Επειδή αναφερθήκατε στο κάπνισμα, γενικά το κάπνισμα και το αλκοόλ επιβαρύνουν την εμφάνιση καρκίνου. Πολύ. Πολύ. Ο συνδυασμός μάλιστα είναι αυξάνεται γεωμετρικά η πιθανότητα. Δηλαδή μπορεί να έχουμε ένα καπνιστή ο οποίος να καπνίζει 20 τσιγάρα την ημέρα αλλά να μην πίνει. Έχουμε έναν αλκοολικό ή ένα όντως αλκοολικό ο οποίος όμως να μην καπνίζει, αλλά αν έχουμε ένα συνδυασμό βαρέως καπνιστή και ενός πότη ο οποίος ξεπερνάει το κοινωνικό αλκοόλ, δηλαδή αυτό που λέμε μπορείς να πιεις 2 ποτήρια την ημέρα, αν δηλαδή τα ξεπεράσει κατά πολύ και φτάνει στο σημείο του αλκοολισμού, συνήθως αυτός ο συνδυασμός είναι πολύ κακός και αυξάνονται πάρα πολύ οι πιθανότητες να αναπτυχθεί καρκίνος. Κύριε Βαξεβάνε, η γλώσσα προσβάλλεται από καρκίνο? Πολύ. Είναι ο δεύτερος κατά σειρά συχνότητας καρκίνος στην περιοχή της στοματικής κοιλότητας, μετά από τον καρκίνο στο κάτω χείλος. Και ποια είναι γενικά η αντιμετώπιση του καρκίνου στόματος? Η αντιμετώπιση του καρκίνου του στόματος για την ώρα είναι χειρουργική. Και δεν το αναφέρω αυτό γιατί είμαι χειρουργός, αλλά γιατί ακόμα δεν έχει βρεθεί κάποιο χημειοθεραπευτικό φάρμακο το οποίο θα αντιμετωπίσει και δεν θα χρειάζεται να χειρουργηθεί ο ασθενής. Επομένως είναι καταρχήν χειρουργική η αντιμετώπιση του, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν συμβάλλουν και οι υπόλοιπες ειδικότητες που ασχολούνται με το καρκίνο. Δηλαδή μιλάμε για τους ακτινοθεραπευτές και τους χημειοθεραπευτές, δηλαδή τους ογκολόγους παθολόγους. Όλοι έχουν ένα μερίδιο στην αντιμετώπιση του καρκίνου του στόματος ή της στοματικής κοιλότητας, αλλά αυτοί που έχουν το περισσότερο ενεργό ρόλο είναι οι χειρουργοί, η στοματική γναθοπροσωπική χειρουργοί. Εάν όμως είναι πολύ προχωρημένο, τότε την ευθύνη την παίρνουν οι ακτινοθεραπευτές και οι χημειοθεραπευτές, οι οποίοι κάνουν τη θεραπεία, και εφόσον
η κακοήθης βλάβη, το κακοήθης νεόπλασμα ή ο καρκίνος της στοματικής κοιλότητας υποχωρήσει ή σε σημαντικό βαθμό, τότε υπάρχει δυνατότητα να τον χειρουργήσουμε τον ασθενή. Ήθελα να ρωτήσω πόσο η οικονομική κρίση έχει επηρεάσει όλη αυτή την κατάσταση. Έχει επηρεάσει. Νομίζω ότι έχει αυξηθεί ο αριθμός των ασθενών με καρκίνο στη στοματική κοιλότητα. Ωραία. Θέλουμε να πάμε τώρα λίγο στα τροχαία. Πώς συχνά εμφανίζονται στα πήγοντα ασθενείς με κακό στιγνάφο? Όχι τόσο συχνά όπως παλαιότερα, και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι υπάρχουν βελτιώσεις στα αυτοκίνητα, ο κόσμος αρχίζει και εμπεδώνει την αναγκαιότητα να φοράει ζώνες ασφαλείας, επομένως θα φορέσει τη ζώνη του. Πιθανόν να ανοίξει ο σάκος και επομένως να μην υποστεί το μεγάλο κάταγμα. Άρα λοιπόν σε σχέση με άλλες χρονιές ή την προηγούμενη δεκαετία τα πράγματα είναι καλύτερα. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν κατάγματα στο πρόσωπο, υπάρχουν, σε κάθε εφημερία πάντα αντιμετωπίζουμε κατάγματα. Παλαιότερο όμως στην αρχή της οικονομικής χρήσης είναι χαρακτηριστικό ότι υπήρχαν και πολλά κατάγματα από φιλονικία, δηλαδή έχουμε πολλούς τραυματισμούς, υπάρχουν χρονθοκοπήματα, επομένως είχαμε κατάγματα στη γνάθο, είτε στην άνω ή στην γάθο, είτε στην κάτω, είτε στο ζυγωματικό οστό, από γροθιές. Δεν έχουν σταματήσει αυτά, αλλά ήταν χαρακτηριστικά την περίοδο του 12-13, ήταν χαρακτηριστικά αυξημένα αυτού του είδους τα κατάγματα. Ωραία. Μια άλλη ερώτηση κοινού. Κάποιοι, λέει, κάποιοι συνάνθρωποι μας έχουν δυσκολία στο να ανοίξουν το στόμα τους ή κάτι το άνοιγμα προκαλείται πόνος. Σε τι οφείλεται αυτό? Είναι μια ερώτηση που έτσι ιδιαίτερα χρήσιμη. Συμβαίνει σε μεγάλο ποσοστό των συνανθρώπων μας. Δεν μπορώ να μιλήσω για αναλογίες βέβαια, αλλά και στα εξωτερικά μας ιατρία έρχονται πολύ συχνά κυρίως μεσήλικες, όχι ότι δεν συμβαίνει σε νεαρές ηλικίες, από στρεσογόνους παράγοντες, είτε από το γεγονός ότι έχουν χάσει δόντια και είναι αρκετά και επομένως δεν υπάρχει σωστή σύγκληση, δεν τρώνε σωστά γιατί ακριβώς λείπουν δόντια, δεν τρώνε σωστά, αναγκάζονται οι άρρωστοι, οι πολίτες μας, οι συμπολίτες μας να τρώνε από τη μία πλευρά, επομένως να επιβαρύνουν τη μία πλευρά και να αδρανεί η άλλη. Υπάρχουν λοιπόν προβλήματα μασιτηριακής δυσλειτουργίας, υπάρχουν προβλήματα μασιτηριακής λειτουργίας, έχουμε την πάθηση μασιτηριακής δυσλειτουργίας ή το σύνδρομο κροταφογναδικής διάρθρωσης. Συμβαίνει επίσης σε μεγάλο ποσοστό στις γυναίκες οι οποίες βρίσκονται στην περίοδο της κλιμακτηρίου, υπάρχει το άγχος. Και πολλοί συμπολίτες μας υποφέρουν από κρότους στην περιοχή των αυτιών, ακούνε κρότους, υπάρχει επίσης πόνος στην περιοχή του αυτιού, πολλές φορές ο πόνος αυτός επεκτείνεται προς την περιοχή του κροτάφου, γενικά υποφέρουν, είναι ένα σημαντικό ποσοστό. Υπάρχει στρες στους συμπολίτες μας και μερικές φορές αυτό εκδηλώνεται και σε αυτή την περιοχή, αλλά επαναλαμβάνω, ένας από τους κύριους λόγους που παραμένει είναι το γεγονός ότι δεν έχουν σωστή σύγκληση γιατί έχουν χάσει σημαντικό αριθμό δοντιών. Υπάρχουν τροφές που ερεθίζουν το σωματικό πλεονεγόνο και πρέπει να τις αποφεύγουμε, δηλαδή παραδείγματος χάρη για φτερά?
Εντάξει, να μην γίνουμε, δεν θα γίνουμε σαν τους Ινδούς που τρώνε μόνο καυτερά. Καλό είναι να τρώμε και κανένα καυτερό, να μην τα λέμε όλα άσχημα, αλλά βεβαίως δεν θα αποτελεί αυτό την κύρια διατροφή μας. Δηλαδή θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, τα πάντα επιτρέπονται με μέτρο. Το αλκοόλ επιτρέπεται με μέτρο, το τσιγάρο δεν επιτρέπεται, καλό είναι να αποφεύγεται, αλλά αυτό δεν είμαι ο μόνος ο οποίος το λέω, το ακούω από όλες τις ειδικότητες. Κάποιοι συνηθίζουν να δαγκώνουν είτε τη γλώσσα τους είτε το έσω μέρος της παριάς και προκαλούν ένα σχεδόν μόνιμο ερεθισμό. Αυτό μπορεί να εξελιχθεί σε καρκίνο? Αυτό καθεαυτό όχι. Θα πρέπει να υπάρξουν και άλλοι επιβαρυντικοί παράγοντες, όπως αυτό το οποίο ανέφερα, και όχι μόνο, δηλαδή να μην αναφερόμαστε συνεχώς στο ποτό, στην αυξημένη κατανάλωση αλκοόλ και στο υπερβολικό κάπνισμα και στους στρεσογόνους αυτούς παράγοντες, αλλά υπάρχουν και άλλα. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και το γενετικό προφίλ, δηλαδή θα πρέπει να ξέρει ο κόσμος ότι υπάρχει και γενετική προδιάθεση. Επομένως όλα αυτά είναι ένας συνδυασμός. Σαν τελευταία ερώτηση αφήνω, έχει μείνει για τους ιελογόνους αδένες. Τι προβλήματα εμφανίζονται? Οι σιαλογόνοι αδένες είναι, με δύο λόγια, οι παροτίδες, οι υπογνάθοι, οι υπογλώσσοι αδένες και οι μικροί σιαλογόνοι αδένες. Όλοι αυτοί παράγουν σάλιο. Το περισσότερο σάλιο παράγεται από την παροτίδα και από τον υπογνάθιο σιαλογόνο αδένα. Είναι πολύ χρήσιμοι γιατί προσφέρουν αυτή την ανακούφιση, λιένουν το βλενογόνο, είναι το λιπαντικό του στόματος. Και αν τυχόν αυτό σταματήσει να παράγεται για διαφόρους λόγους, από φάρμακα ή από ακτινοθεραπεία, από κάποιες άλλες περιπτώσεις, καταλαβαίνετε ότι η ποιότητα ζωής του πολίτη χειροτερεύει. Ευχαριστούμε πολύ που αποδεχτήκατε την πρόσκληση και είστε μαζί μας. Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ πολύ. Την καλλιτεχνική επιμέλεια της εκπομπής την είχε Στέλλα Χατζηγεωργίου, στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Μίλτος Θαμούλης. Μείνετε συντονισμένοι γιατί ακολουθεί η εκπομπή Μιλώντας για Τέχνη με τη Γεωργιάνα Μπάρμπα και τη Σουζάνα Μπενίση. Καλό βράδυ.